Καλησπέρα, φίλε και φίλοι του Λίμπερο. 107 και 4, ακόμη μια κομπή μπάσκετ City κοντά σα. Όπω κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη είμαστε εδώ. Μιλάμε μόνο για μπάσκετ για τι επόμενε δύο παρακάτι ώρε. Ασχοληθούμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων τη πόλη. Θα δούμε δηλαδή τι γίνεται στον ΠΑΟΚ, στον Άρη κατά πρώτο λόγο και στον Ηρακλή. Θα δούμε τι γίνεται γενικά στο χώρο τη Α1. Τι μεταγραφέ έχουμε. Κινείται όπου η εθνική πέρασε στη δεύτερη φάση με το αέντητο 6-0, αποτέλεσμα το οποίο μετέφερε στην επόμενη φάση, στην δεύτερη, κάτι που κάνει ακόμα πιο εύκολη την προσπάθεια πρόκρισης στον παγκόσμιο όμιλο. Ο όμιλος έχει 6 ομάδες οι οποίες έχουν μεταφέρει τα αποτέλεσματα από την πρώτη φάση στη δεύτερη. Και φυσικά θα ασχοληθούμε με NBA. Δεν έχουμε την τρικυμία των προηγούμενων ημερών, έτσι μετά την ανακοίνωση του LeBron και τα σχετικά στους Lakers. Δεν έχουμε την τρικυμία που είχαμε το πρώτο 48 ουσιαστικά που άνοιξε η μεταγραφική περίοδος. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια που έχουν να κάνουν είτε με τους Lakers, είτε με τους Warriors, είτε με άλλες ομάδες, είτε με τη Λίγκα, με το σύστημα διεξαγωγής των play-off το οποίο σκέφτονται να τα αλλάξουν. Είναι πάρα πολλά τα οποία παίζουν στο NBA και ακούγονται τα τελευταία 24 στο NBA, το οποίο ομολογουμένως, για να ευλογούμε λίγο τα γένια μας εμείς οι μπασκετικοί, μετά την ανακοίνωση του LeBron και το τι ακολούθησε με τις μεταγραφές τις επόμενες, κυρίως και του Cousins στους Warriors, ο LeBron μονοπόλησε σε παγκόσμιο επίπεδο τα μέσα ενημέρωσης. Έτσι δηλαδή, για λίγο, για μία-δύο μέρες το Mundial πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Τέτοιο ήταν το μέγεθος της μεταγραφής του LeBron στους Lakers. Έτσι, άμα δείτε στην πλειοψηφία τα παγκόσμια μέσα, δεν μιλάω για Αμερική βέβαια, όπου έγινε ο κακός χαμός, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο τα μέσα παίζανε δύο μέρες στο θέμα αυτό. Ειδικά την πρώτη μέρα που ανακοινώθηκε η μεταγραφή τους Lakers, στο διαδίκτυο κυρίως βέβαια, έτσι, εκεί έγινε πραγματικά πανικός με τον LeBron και, και τους Lakers, γιατί έχουμε ένα τεράστιο brand name όπως είναι οι Lakers, έτσι, Los Angeles, έτσι, τίτλοι, glamour, showtime, τα σχετικά όλα, και από την άλλη έχουμε τον LeBron James, έτσι, τον κορυφαίο παίκτη αυτή τη στιγμή τα τελευταία χρόνια στον κόσμο, έτσι. Αυτή η ένωση που έγινε ήταν εκρηκτική, έτσι, και πραγματικά διαβάζοντας λίγο στο διεθνή τύπο, ξεπέρασε σε, ειδικά την πρώτη μέρα, την πρώτη μέρα που έγινε γνωστό ότι θα πάει στους Lakers, ξεπέρασε κατά πολύ σε αναζήτηση, χτυπήματα, Μουντιάλ, άλλα πράγματα στην Αμερική, γιατί παράλληλα, ας πούμε, ξεκινάει και, και μεταγραφές στο χόκεϊ, οτιδήποτε, τα διέλυσε όλα η κίνηση αυτή του LeBron. Έτσι, για να βλέπουμε λίγο τα γένια μας μπασκετικά. Εμείς βέβαια αυτό είναι σε ένα άλλο μέγεθος, δεν πιάνει Ελλάδα, αλλά όσον αφορά το μπάσκετ γενικότερα, σε παγκόσμιο επίπεδο, νομίζω ότι η μεταγραφή του LeBron James στους Lakers ήταν από τα συνταρακτικότερα γεγονότα των τελευταίων ετών, σαφέστατα. Γιατί όπως είπα, δεν είναι απλά ότι πάει. Δηλαδή, τόσο ντόρος όταν πήγε στο Cleveland δεν έγινε. Όταν γύρισε δεύτερη φορά στο Cleveland δεν έγινε τόσο ντόρος. Όταν πήγε στο Miami δεν έγινε τόσο ντόρος. Δεν ασχολήθηκαν τόσο πολύ με αυτή την κίνηση. Τώρα που πήγε στους Lakers, πραγματικά έγινε τεράστιος ντόρος και βέβαια έχουν μπει στις συγκρίσεις. Έχουν ξεκινήσει ήδη συγκρίσεις και τα κείμενα όσον αφορά τον Kobe, όσον αφορά τον Jordan. Τι θέλει να κυνηγήσει ο LeBron μέσα από αυτή την κίνησή του και τα σχετικά. Δεν θα μπούμε στα διαδικασία φυσικά. Έτσι, δεν θα μπούμε στη λογική να δούμε αν ο LeBron ξεπεράσει τον Kobe σε θέμα Lakers ή σε θέμα γενικότερα στο NBA. Απλά το αναφέρω και θα το δούμε λίγο το θέμα. Θα διαβάσουμε λίγο κάποια κείμενα και θα δούμε λίγο το ρεπορτάζ από την Αμερική. Μια μεταγραφή πραγματικά που έκανε. Τα νούμερα που ακούγονται όσον αφορά τα διαρκεία των Lakers για την επόμενη χρονιά, όσον αφορά τις φανέλες που αναμένεται να πουλήσει ο LeBron σαν Laker την επόμενη χρονιά, μιλάμε σπάνε κάθε ρεκόρ. Έτσι, όλα τα νούμερα αυτή τη στιγμή που περιμένουν οι Αμερικανοί, κυρίως όσον αφορά το marketing, δηλαδή το merchandising, τα προϊόντα που θα βγάλει στην αγορά, που θα βγάλουν στην αγορά οι Lakers για το LeBron και οι εταιρείες οι ανάλογες, πολλοί θεωρούν θα σπάσουν ρεκόρ, έτσι, πωλήσεων ανά τον κόσμο. Έτσι, γιατί μιλάμε ότι δεν είναι μόνο η Αμερική που είναι μια τεράστια αγορά 300-350 εκατομμυρίων. Έτσι, το NBA για παράδειγμα είναι
έχει ένα πολύ δυνατό, μια πολύ δυνατή βάση στην Κίνα καταρχήν, που είναι, μιλάμε για σχεδόν 2 δις. Έτσι, 2 δις. Και το μπάσκετ εκεί και το NBA κυρίως είναι πολύ ψηλά. Μπορεί να είναι και πρώτο σε δημοτικότητα όσον αφορά τους Κινέζους. Έτσι. Θα ασχοληθούμε με όλα αυτά τα θέματα στη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής. Θα δούμε τι γίνεται στον ελληνικό χώρο λοιπόν, πώς κινούνται οι ομάδες, έτσι τα ρεπορτάζ, τι συμβαίνει ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε παίκτη χθες το βράδυ. Θα το δούμε και αυτό το θέμα με τον Νίκο Δημοσκοπίτη, ο οποίος θα μας συνοδεύσει εδώ τηλεφωνικά. Δεν είναι ούτε δίπλα μου ούτε σήμερα. Έτσι. Θα απουσιάσει όλη αυτή την εβδομάδα. Θα είμαστε μαζί, θα τα λέμε μόνοι μας. Θα μιλήσουμε με τον Νίκο λοιπόν, γιατί ο ΠΑΟΚ χθες έκανε μια μεταγραφή. Την ανακοίνωσε χθες το βράδυ αργά. Αμερικανός. Ένας παίκτης. Θα μας τον αναλύσει ο Νίκος, να δούμε τι ακριβώς παίκτης είναι αυτός. Και ουσιαστικά με αυτή την κίνηση νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θέτει θέμα. Μάλλον τελειώνει και το θέμα του Λάκη Τζόνς. Ο Λάκη Τζόνς, ο οποίος και στον ΠΑΟΚ, από ό,τι λένε πληροφορίες, ψιλοαπάντησε αρνητικά. Δεν είναι ότι τους άφησε κάποια περιθώρια. Θα δούμε. Είναι ένα περίεργο θέμα, γιατί απασχολεί και ΠΑΟΚ και Άρη συγκεκριμένη, το συγκεκριμένη υπόθεση του Λάκη Τζόνς. Όταν μισή επικοινωνία με την εκπομπή FM και ενώ το μήνυμα στο 54526, ένα. Για να το δω λίγο καλά, γιατί δεν βλέπω κιόλας, μεγαλώσαμε. Είναι 24 η χρέωση, 24 ευρώ η χρέωση για το μήνυμά σας. Έτσι περιλαμβάνει τα πάντα, έτσι και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Επίσης στο Facebook Basket City, μία λέξη το σημείο κεφαλαίο είναι το γκρουπάκι το οποίο έχουμε δημιουργήσει εδώ την εκπομπή. Στο Facebook, όσοι είστε μέλη, μπορείτε να γράφετε εκεί, να αποστάρετε κανονικά, το ξέρετε, δεν υπάρχει κάποιο θέμα, λογοκρισία μόνο άμα βρίζετε και τα σχετικά. Όποιος δεν είναι μέλος και θέλει να γίνει, στέλνει ένα αίτημα, γίνεται αμέσως μέλος και μπορούμε και συζητάμε και από εκεί μπασκετικά φυσικά, πάντα όσον αφορά το άθλημά μας, αυτό που αγαπάμε και υπηρετούμε εδώ και αρκετά χρόνια. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε λίγο όσον αφορά το μπασκετικό κομμάτι του Άρη. Ο Άρης, ο οποίος σήμερα βγήκε και η δήλωση του Δημήτρη του Φιόνι, ο οποίος ανανέωσε χθες για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο Φιόνις, ο οποίος σε γενικές γραμμές, γιατί προφανώς και την έχετε διαβάσει την ανακοίνωση, τόνισε ότι είναι χαρούμενος που θα συνεχίσει ένα περιβάλλον που αγαπάει και τον αγαπάει και θα βρεθεί με ανθρώπους που έχει συνεργαστεί και αποτελεί οικογένεια για μένα. Είμαι έτοιμος, λέει, για τις προκλήσεις νέα σεζόν στην ομάδα που έχω περάσει τα 2/3 της ζωής μου. Σημαντικό να μένω σε ένα περιβάλλον που γνωρίζω και εργάζομαι. Λέει επίσης ότι με τους ανθρώπους μου προσέγγισαν και με μίλησαν άνθρωποι της ομάδας και φυσικά έπαιξε ρόλο η οικογένειά μου και οι φίλοι μου. Δεν θα πω κάτι τώρα. Γιατί εμένα δεν μπορώ να κρατήσω μια σκέψη την οποία έχω, κάτι που δεν μ' αρέσει. Έτσι. Πριν 2 μέρες, υποτίθεται η Κάη Αριστερής έβγαλε μια ανακοίνωση που έβγαζε στο πέναλτι τον Φιόνι για τη συμπεριφορά του και τη στάση απέναντι στην ομάδα. Και απαιτούσε ο Άρης τότε σεβασμό από το Φιόνι. Και μέσα σε 2 μέρες ξαφνικά βγαίνει ο Φιόνις και λέει το περιβάλλον μου αγαπάει και το αγαπάω. Σίγουρα ότι αγαπάει τον Άρη είναι γεγονός. Έτσι δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς αυτό. Και ότι και ο Άρης βλέπει το Φιόνι σαν ένα project πολύ δυνατό και τον θέλει και η οικογένεια όλη του Άρη, ας το πούμε έτσι, ο οργανισμός του θέλει να τον αγκαλιάσει, ναι, αλλά πριν 2 μέρες στο πέναλτι τον είχαν το παιδί. Πριν 2 μέρες. Με την ανακοίνωση που είχε βγάλει ο Άρης τότε. Σαν να λέγανε ουσιαστικά μέσα στην ανακοίνωση, σταματάμε να μιλάμε μαζί σου γιατί εσύ δεν μας σέβεσαι, μας κοροϊδεύεις. Δημήτρη Φιόνι. Αυτό έλεγε η ανακοίνωση του Άρη. Τώρα ότι πέτυχε σε ένα βαθμό το σκοπό της, δηλαδή ότι πίεσε τον Πιτσιρικά να ακυρώσει τη συμφωνία του με τον Λαύρο και να μείνει στον Άρη, είναι κάτι θετικό. Αλλά λίγο, εντάξει. Δηλαδή πριν 2 μέρες υποτίθεται ότι ήσουν στα μαχαίρια. Στην κούντρα. Δηλαδή εντάξει, γιατί εντάξει, να μην ξεγελιόμαστε. Οι δηλώσεις που γίνονται από τους παίκτες και παρουσιάζονται προς τα μέσα με ενημέρωσης από την ομάδα είναι δηλώσεις που συνήθως το γραφείο τύπου μιλάει με τον παίκτη, του λέει ξέρω εγώ, κάνε μου 2 δηλώσεις για να βάλω
Έτσι. Και μιλάνε μαζί και επικοινωνούν και γράφουν ένα κείμενο το οποίο, εντάξει, είναι λογικό να είναι υπέρ της ομάδας. Έτσι και υπέρ της συμφωνίας. Το αντιλαμβάνομαι αυτό. Και όποιος και σε μένα να μιλήσεις, ο Βιόνης, τα περισσότερα που θα πει θα είναι υπέρ της ομάδας. Δεν μπορεί να, ενώ έχει συμφωνήσει με τον Άρη, να βγει να κράξει. Αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά εντάξει, ρε παιδιά, λίγο δηλαδή στην ΚΑΕ. Γιατί ό,τι γίνεται, γίνεται με κάποιες. Κάποιοι δίνουν το OK για να γίνει αυτό. Βγήκε το ρεπορτάζ, αν θέλετε, τότε στην ιστορία του Μούρτου. Που δικαίωση του Άρη, ενώ δεν υπήρχε καμία δικαίωση. Απλά πήρε αναβολή υπόθεση. Ο Μούρτος παραδέχτηκε ότι θα πάρει μόνο τα λεφτά που το χρωστάνε, δεν θα πάρει παραπάνω λεφτά. Έτσι. Δεν υπήρχε, θεωρώ, κατά την άποψή μου, καμία δικαίωση του Άρη σε εκείνο το κομμάτι. Μετά βγήκε η ανακοίνωση για το Φιόνι. Και επίσης κάτι που δεν μου αρέσει εμένα, έτσι, και το λέω εδώ, είναι αυτό το γεγονός ότι στις περισσότερες ανακοινώσεις του Άρη αναγράφεται μέσα το τρικυμιώδης και δύσκολη. Αυτό το ξέρουν όλοι. Όλοι οι δημοσιογράφοι το λένε, όλοι οι οπαδοί το ξέρουν. Δεν χρειάζεται να δημιουργείται κλίμα και να περνάει αυτή η απ' έξω ότι η χρονιά θα είναι τρικυμιώδης και δύσκολη. Το ξέρουν όλοι αυτό. Το θέμα είναι η διοίκηση πρέπει να βγει να μιλήσει και να πει κάποια πράγματα για να ηρεμήσει τον κόσμο. Όσο μπορεί, όσο αυτό είναι εφικτό, να τον ηρεμήσει, να του πει την αλήθεια και να του ζητήσει χείρα βοηθείας σε αυτή τη δύσκολη και τρεμική χρονιά. Το να τον αφήσει κάθε φορά στην ανακοίνωση. Ξαναλέω, αυτό δεν είναι για τον συνάδελφο που βρίσκεται στο συγκεκριμένο πόστο. Γιατί ο συνάδελφος, έτσι, άλλοι του δίνουν το OK για να βγάλει αυτές τις ανακοινώσεις. Άλλοι του προτείνουν κάποια πράγματα. Έτσι. Είναι το γενικό κλίμα, θεωρώ, που για μένα είναι λάθος. Δηλαδή, εντάξει. Ναι, θες να περάσεις ένα μότο σαν κάτι, είναι λογικό. Κάτι που έκανε και ο Αγγέλου και παλιότερα, όταν ήταν στον Άρη, με τις ομάδες εργασίας. Το ίδιο πήγε να κάνει και ο Λάσκαρης. Έτσι. Δεν ξέρω, το να δημιουργήσει ένα κλίμα ότι στον κόσμο ότι η χρονιά είναι τρικυμιώδης και για ποιο λόγο να το δίνει. Το ξέρει αυτό ο κόσμος. Ο κόσμος ξέρει ότι χρονιά δεν είναι δύσκολο. Ο κόσμος ξέρει ότι ένας κοστάει 3-4-5 εκατομμύρια. Ο κόσμος ξέρει ότι το μπάτζετ θα είναι μετρημένο και ότι δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές ώρα σε αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος τα ξέρει όλα αυτά. Ο κόσμος αυτό που θέλει να μάθει όμως είναι ποιο είναι το πλάνο για την επόμενη μέρα. Τι λύσεις υπάρχουν για την επόμενη μέρα. Το να πάρω εγώ 5 παίχτες. Εντάξει, παίρνω 5 παίχτες. Δεν μου λέει κάτι. Και πέρσι πήρε άλλες παίχτες. Πέρσι ο Άρης ξεκίνησε με 6 ξένους. Αλλά δεν βγήκε να πει κανείς την αλήθεια στον κόσμο. Ο κόσμος νόμιζε ότι με αυτή την ομάδα πάει τετράδα ο Άρης. Και ο Άρης έφτασε να παίζει για την παραμονή. Και η ομάδα μπήκε άλλα 2 εκατομμύρια μέσα. Γιατί κανείς δεν είπε την αλήθεια. Δεν βγήκε να μιλήσει στον κόσμο να τον πει: αδελφέ, έτσι και έτσι είναι το σχέδιο. Αυτό είναι το πλάνο μας. Αυτό θέλουμε από τον κόσμο. Θέλουμε βοήθεια. Θέλουμε διαρκεία. Θέλουμε εισιτήρια. Θέλουμε εμπόρευμα. Να πουλήσουμε μπλούζες, φανέλες, προϊόντα. Έτσι να το ψήσει τον κόσμο. Το να δημιουργήσει ένα κλίμα και να λες ότι η χρονιά θα είναι τρικυμιώδης, το ξέρουμε όλοι θα είναι τρικυμιώδης. Και πέρσι ήταν, και πρόπερσι ήταν. Και θα είναι και η επόμενη, και η παραεπόμενη, και η παραεπόμενη θα είναι. Μόνο το κατάλαβα προσωπικά. Εντάξει. Δεν αντιλαμβάνομαι το να δημιουργώ κλίμα. Δεν μου αρέσει να δημιουργώ κλίμα για ποιον λόγο. Όπως ας πούμε βγήκε η ανακοίνωση για τον Κουρτίδη, και ο Κουρτίδη σύμφωνα με το ρεπορτάζ έχει πάει στο ΑΣΕΑΔ να ζητήσει την ελευθερία του. Και η ΚΑΕ έβγαζε ανακοίνωση ότι ο Κουρτίδης δεν πάει πουθενά. Άμα δικαιωθεί στο ΑΣΕΑΔ. Γιατί δεν μπορεί να φύγει, έτσι είναι 118. Δεν μπορεί να φύγει από μόνος του. Λίγο δηλαδή, θέλω να πω ότι κάποια πράγματα λίγο πρέπει να τα. Δεν είναι να βγάζουμε ανακοινώσεις έτσι για να τις βγάζουμε. Και να βάζουμε μέσα κουβέντες για να δημιουργούμε κλίμα και η ατμόσφαιρα να βαραίνει. Δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα. Άποψή μου. Δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα με τις δηλώσεις και τις τρικυμιώδεις λέξεις όπως τρικυμιώδεις και ταραχώδεις και δύσκολη. Τα ξέρει ο κόσμος αυτά. Το θέμα είναι τι θα κάνεις για να μην είναι τόσο τρικυμιώδεις και ταραχώδεις χρονιά. Εσύ σαν διοίκηση, εσύ σαν φύλαδος, εσύ σαν δημοσιογράφος, σαν παίκτης, όλοι. Γιατί σε μια τέτοια κατάσταση όλοι έχουμε ευθύνη. Όλοι είμαστε κομμάτι αυτού του παζλ. Άλλος λίγο, άλλος πολύ. Έτσι. Άλλος λίγο, άλλος πολύ.
Το ότι παίρνω 2-3 παίχτες, 4 και προσπαθώ να δημιουργήσω μια ομάδα είναι θετικό, σίγουρα, συμφωνώ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι θα πάρω 5 παίχτες. Ξαναλέω και πέρσι πήρα παίχτες, δεν πλήρωσε κανέναν και φτάσε στο τέλος να παίζει για την παραμονή. Και πέρσι πήρε παίχτες. Δεν λέω ότι θα γίνει κάτι φέτος. Απλά λέω, μην δίνουμε μόνο σημασία στο ότι έκανε άλλες μεταγραφές. Ωραία, δεν πρέπει να χρειάζεται να μιλήσει κανείς. Πάνε όλα καλά. Δεν πάνε όλα καλά. Καλά θα πάνε όλα όταν σβήσει το χρέος, όταν φύγει το μπαν, όταν πληρωθούν άπαντες, τότε θα πάνε όλα καλά. Για να γίνει όμως αυτό, απαιτούνται κάποια πράγματα, έτσι. Απλά το αναφέρω γιατί ήθελα να το πω, γιατί δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει αυτό να δημιουργείται κλίμα από την ΚΑΕΜ, ένα κλίμα προς τον κόσμο, ότι είναι χρονιά δύσκολη, είσαι υποχρεωμένος, δεν είναι κανείς υποχρεωμένος να βοηθείς. Ο κόσμος θα το κάνει γιατί θέλει να το κάνει. Αλλά ο κόσμος του Άρη, επειδή έχει δει πολλά τα τελευταία χρόνια, θέλει να ακούσει κάτι. Θέλει να ακούσει κάτι από τη διοίκηση. Δηλαδή, στον ΠΑΟΚ τόσα χρόνια, έτσι, για το παράδειγμα του ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ τόσα χρόνια έβγαινε η διοίκηση και έλεγε: παιδιά, αυτά είναι τα λεφτά. Έχουμε το 99, δεν μπορούμε να πάμε παραπάνω οικονομικά. Έτσι. Ο κόσμος σε κάποιες χρονιές στήριζε, κάποιες χρονιές δεν στήριζε τόσο πολύ. Αλλά τουλάχιστον οι άνθρωποι του λέγανε την κατάσταση πώς είναι. Εμείς πέρσι η ομάδα χρωστούσε 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια, δεν πλήρωνε άνθρωπο. Και έβγαινε τότε ο ιδιοκτήτης και παρατραχάμενοι του και μιλούσαν για Τουρκίες και για χορηγίες και για φορτηγά με λίρες και για φορτηγά με τέτοια. Και χορηγίες από αεροπορικές εταιρείες που πετάνε σε όλο τον πλανήτη και κάποιοι τα πιστεύαν και τα γράφαν. Και έβγαινε, βγάζαν και τις ανακοινώσεις ότι συνεχίζουμε μαζί και τα σχετικά. Αυτό λέω, να μην δημιουργείται κλίμα όταν η κατάσταση είναι έτσι. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση πρέπει να έχει έναν γνώμονα, την αλήθεια. Ξεκάθαρα προς τον κόσμο. Ποιοι μας βέβαια, ακούγεται για τους παίκτες που δεν συμφωνούν. Γιατί δεν συμφωνούν αυτοί οι παίκτες? Ποιοι είναι αυτοί οι παίκτες που δεν συμφωνούν? Αυτά τα λέω εγώ, να τα πει δίκαιο στον κόσμο, να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Έτσι. Αυτό ήθελα να το προσθέσω έτσι λίγο με τις ανακοινώσεις, γιατί το είδα και πραγματικά δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε πραγματικά το να δημιουργείς κλίμα για κάτι το οποίο είναι γνωστό, το ξέρουν όλοι. Ότι ο Άρης είναι δύσκολα. Το ξέρουν όλοι. Δεν υπάρχει ένας φίλος, πιστεύω, ο οποίος να νομίζει ότι το χρόνο η ομάδα θα πάει για τετράδα ή θα πάει να πάρει τον μπάσκετ από το Champions League. Δεν υπάρχει κάποιος που να το πιστεύει. Αυτά, αν υπάρχει κάποιος που το πιστεύει, τι να πω. Σε άλλη πραγματικότητα είναι. Το να το ξαναλέσει, να το ξαναλέσει όμως, δεν κάνει καλό. Δεν κάνει καλό καθόλου. Εντάξει, το ξέρουμε. Αυτό με το θέμα του Φιόνι, ο Φιόνις ο οποίος ανανέωσε, ο Άρης τώρα ο οποίος έχει στη βασική του λίστα είναι το θέμα του Μπουχορίδη, έτσι, τον οποίο έχει καταθέσει την πρόταση για τα επόμενα 2 χρόνια. Σήμερα με τα ρεπορτάζ από την Αθήνα χθες έγινε μια κουβέντα με τον του μάνατζερ του με τον Ολυμπιακό για άλλον παίκτη, ήταν ιστορία, αλλά ρωτήθηκε για τον Μπουχορίδη. Είπαν ότι από τον Ολυμπιακό ότι μας ενδιαφέρει, ότι ναι, τον έχουμε στη λίστα ο Μπλάτ και αυτά. Το θέμα είναι κατά πόσο θα περιμένει ο πλευρά του Μποχορίδη μια πρόταση επίσημη του Ολυμπιακού. Γνωρίζοντας τον Λότσο και το πώς λειτουργεί ο συγκεκριμένος μάνατζερ γενικά με τους παίκτες, θεωρώ ότι ο Μποχορίδης θα περιμένει. Εκτός αν ο ίδιος ο Λευτέρης ο Μποχορίδης πει τον μάνατζερ του ότι κοίτανε, εγώ δεν μπορώ να περιμένω ένα μήνα. Κλείνω στον Άρη. Γιατί θέλω να είμαι ηγέτης του Άρη. Αν μπει στη λογική που χωρίς να δει την πρόταση του Ολυμπιακού να σκεφτεί, θα περιμένει και ένα μήνα. Γιατί σίγουρα θα είναι καλύτερη οικονομικά πρόταση από ότι του Άρη. Έτσι, και θα περιμένει να δει το ρόλο του. Αυτό θέλει να προλάβει ο Άρης ουσιαστικά. Ο Άρης θέλει να προλάβει οποιαδήποτε πρόταση έρθει στον Μποχορίδη. Γι' αυτό προσπαθεί και πιέζει τον Μποχορίδη να συμφωνήσει τώρα. Άμεσα, όσο γίνεται γρηγορότερα. Γιατί ξέρει ότι άμα έρθει μια πρόταση, δεν μπορεί να την ματσάρει οικονομικά. Από κάποια ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι το θέμα του Μποχορίδη στον Άρη, εκφράζει ο διοξείο θα πάνε όλα καλά. Ότι θα πιστεί ο Λευτέρης ο Μποχορίδης από το πλάνο του Αγγέλου και θα μείνει. Τα έχουμε αναλύσει πολλές φορές το θέμα του Μποχορίδη. Ξαναλέω ότι αν το θέμα του κλείσει μέσα στο επόμενο θεωρώ δεκαήμερο, πάρει απόφαση δηλαδή, νομίζω ότι θα είναι θετική υπέρ του Άρη. Αν αφήσει να περιμένει τον Ολυμπιακό, για παράδειγμα, όπως λένε από την Αθήνα. Ότι υπάρχει στη λίστα του Μπλάτου Μποχορίδης. Αν περιμένει τον Ολυμπιακό, που
Θεωρώ ότι ο μάνατζερ του μάλλον αυτό θα του πει. Περίμενα να δούμε την πρόταση οικονομική θα μας κάνει ο Ολυμπιακός. Έτσι. Ξεκάθαρα πράγματα. Έτσι. Το ξέρουν όλοι το πώς λειτουργεί ο συγκεκριμένος μάνατζερ όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι. Και ότι πολλοί παίκτες του περιμένουν και ξανά βρίσκονται το Σεπτέμβρη να μην βγαίνει αυτό και να κλείνουν κάπου. Νομίζω ότι εντάξει, αν πάει τώρα μέχρι το Σεπτέμβρη η υπόθεση του Μποχορίδη, πάλι θεωρώ ότι ο Άρης έχει ένα προβάσμα και τότε, γιατί ο Άρης θα περιμένει, θεωρώ, αν υπάρχει αυτό το κομμάτι. Έτσι που είναι και ρίσκο για τον Άρη, βέβαια, γιατί ο Άρης αυτή τη στιγμή, επειδή δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές, πρέπει να κλείσει και εδώ παίκτες άμεσα. Το θέμα λοιπόν είναι ένα τον Μποχορίδη και ένα είναι του Λάκη Τζόνς. Έτσι. Με τον Λάκη Τζόνς, από ό,τι φαίνεται, ο Λάκη Τζόνς δεν θα συνεχίσει τον ΠΑΟΚ. Οπότε στην Ελλάδα ουσιαστικά μένει μόνο ο βασικός διεκδικητής του Άρης. Θα υπάρχει επαφή του Αγγέλου με την πλευρά του εκπροσώπου του Λάκη Τζόνς στην Αμερική. Πιθανόν λογικά μπορεί να είναι και με τον Λάκη Τζόνς τον ίδιο, έτσι, με τον οποίο ο Αγγέλου έχει άριστη σχέση. Είναι ένα θέμα ο Λάκη Τζόνς και το οικονομικό είναι ένα θέμα για τον Αμερικανό. Η σχέση του με τον Αγγέλου είναι πάρα πολύ καλή. Έτσι, δηλαδή, μιλάμε για επικοινωνία όταν ήταν εδώ σχεδόν καθημερινή, σε φιλικό επίπεδο πάντα. Έτσι. Γιατί έχουν πολύ καλή σχέση από την εποχή που τον έφερε στον Προμηθέα ο Αγγέλου τον Λάκη Τζόνς. Το κλίμα πηγαίνει προς συμφωνία του Άρη με τον Λάκη Τζόνς. Προς εκεί οδηγείται όλη η ιστορία. Ότι οι δύο πλευρές θα τα βρουν κάποια στιγμή. Πάνω κάτω στα λεφτά θα τα βρουν και ο Λάκη Τζόνς θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Αλλά αυτό από τη στιγμή που δεν πέφτουν οι υπογραφές δεν μπορείς να το πεις με βεβαιότητα. Γίνεται απόλυτα κανονικό. Δεν μπορείς να πεις ότι σίγουρα θα κλείσει ο Λάκη Τζόνς όταν δεν έχουν πέσει ακόμα υπογραφές. Έτσι έχουμε δει πολλές μεταγραφές πως έχουν χαλάσει ακόμα και με υπογραφές. Έτσι, τελευταίο παράδειγμα του Φιόνι που είχε συμφωνήσει με τον Λάβρο και ξεσυμφώνησε ουσιαστικά. Οπότε λοιπόν έχουμε τα δύο θέματα αυτά, τα μεταγραφικά του Άρη. Ο Άρης ο οποίος έχει στη λίστα ο Αγγέλου και τον Καβαδά, όπως έχουμε ξαναπεί. Ο Καβαδάς ο οποίος θα βρεθεί στην Αμερική για έναν μήνα, θα κάνει κάποιες ατομικές προπονήσεις στην Ακαδημία του Chris Paul, του παίχτη των Houston Rockets. Δεν αναμένεται όπως φαίνεται να συνεχίσει στην ΑΕΚ Καβαδάς που βρέθηκε φέτος. Στην Ελλάδα τώρα άλλη ομάδα να του δώσει έτσι καλά λεφτά και οτιδήποτε, δεν ξέρω αν το Περιστέριο ή ο Φάρος, όπως λέγεται πλέον ο ύφαστος Λίμνου, θα μπει σε αυτή τη λογική. Έτσι. Τον Άρη το ενδιαφέρει γιατί είναι ένας ψηλός. Με τον Άρη έχει κάποια σχέση ο Καβαδάς από την πέγη προσφύγει στη FIBA και υπάρχει αυτή η διαφορά οικονομική, εκκρεμότητα μάλλον, από όχι διαφορά, εκκρεμότητα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Υπάρχει ένα, δηλαδή, ένας διάβλος επικοινωνίας. Το θέμα είναι αν θα μπορέσει να πιστεί ο παίκτης ότι θα πληρωθεί τα χρωστούμενά του, έτσι, βασικό, και ότι θα μπορέσει να πάρει μια καλή συμφωνία και να πάρει και χρόνο συμμετοχής. Ο χρόνος είναι ένα δέλεαρ που δίνει ο Άρης σε παίκτης. Έτσι, ότι έλα εδώ και θα παίξεις. Είναι ένα δέλεαρ αυτό για τους παίκτες που είναι να πάρει ο Άρης. Το θέμα είναι αν αυτοί όλοι οι παίκτες μέσα στην καρδιά τους θέλουν να παίξουν ή απλά θέλουν να κάνουν ένα συμβόλαιο και να πάρουν λεφτά. Έτσι, είναι βασικό αυτό, θεωρώ. Το να πας κάπου απλά για να πάρεις ένα συμβόλαιο και να κάθεις στον πάγκο είναι επιλογή σου, το ξέρεις. Ότι θα το κάνεις αυτό. Δηλαδή, π.χ. ο Μπόγκρης, ας πούμε, λέω τώρα, έτσι, ότι πήγε στον Ολυμπιακό, πήγε για τα λεφτά. Και απλά είναι μέρος του Ολυμπιακού. Δεν έπαιξε. Δεν έπαιξε ο Μπόγκρης. Εντάξει. Ο Μποχωρίδης, όταν μπορούσε να κάνει το συμβόλαιο του παίζει του Παναθηναϊκού, έφυγε για να δει τον Άρη, για να παίζει. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και αυτό το κομμάτι όσον αφορά δηλαδή το αγωνιστικό καθαρά και τι ρόλο δίνεις στον παίχτη. Έχει ρόλο και αυτό, έχει παίζει ρόλο μάλλον και αυτό στην τελική του απόφαση. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Τον Καβαδά μιλάνε και με τον μάνατζερ εδώ και καιρό, βέβαια, όσον αφορά τον μπαν. Είναι και αυτός ο παίχτης με τους οποίους μιλάει ο Άρης για να λύσει τον μπαν. Τον μπαν το οποίο δεν φαίνεται να φεύγει τελικά. Έτσι, όπως είχαμε πει, είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και πάρα πολύ δύσκολο να συμφωνήσουν όλοι οι παίχτες στους οποίους ο Άρης χρωστάει με αυτή την πρόταση που του έκανε ο Άρης. Έτσι, μιλάμε για μια πρόταση κοντά στο 50% κόψιμο και σε 48%, αν δεν κάνω λάθος, δόσεις. Που κάποιοι, εντάξει, επειδή ένα κομμάτι των χρημάτων αυτών πριν τα είχαν χαμένα, σου λέει τώρα ας κόψουμε και να πάρουμε τα μισά, δεν μας χαλάει, που λέμε.
Έτσι, κάποιοι άλλοι όμως δεν το βλέπουν έτσι. Κάποιοι άλλοι. Θα το βλέπουμε για αυτό το θέμα, πώς γίνεται με τη FIBA. Ο Άρης κάνει κάποιες κινήσεις. Υπάρχουν ακόμα αρκετοί Αμερικανοί ελεύθεροι που έχουν παίξει στην Ελλάδα. Το θέμα βέβαια πάντα κολλάει στο οικονομικό, γιατί ο Άρης δεν μπορεί να δώσει πολλά χρήματα. Είναι μετρημένο το budget αυτή τη στιγμή. Έτσι, δεν μπορεί να ξεφύγει παραπάνω από τα 3,5-4 εκατοστάρικα. 4 εκατοστάρικα πιστεύω, 400.000 είναι το ταβάνι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τον Άρη. Αν προκύψει κάτι άλλο, θα το δούμε. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό φαίνεται να είναι το ταβάνι για τον Άρη. Έτσι. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ξεκινήσαμε με Άρη λίγο να δούμε τι γίνεται στο ρεπορτάζ των Κιτρινών. Θα μιλήσουμε σε λίγο με Νίκο Μοσχοβίτη για ΠΑΟΚ, με τη μεταγραφή που είχαμε χθες και τι περιμένουμε τώρα, τι γίνεται με το ρεπορτάζ. Έτσι, όλα αυτά συνέχεια εδώ στην Basket City. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Σαμάτη. Καλησπέρα και στους κρατές του Λίμπερο. Βλέπω και δηλώσεις πρώτη ουσιαστικά μεταγραφική κίνηση του ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι, και ουσιαστικά και τυπικά. Η πρώτη μεταγραφική κίνηση. Να πω την αλήθεια, όσο τον περιμέναμε, ίσως περιμέναμε άλλον Τζόουνς, αλλά προέκυψε ο Τζαμάλ. Κοίτα, εντάξει, μιλάμε για ένα παίχτη που θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά, έτσι θα πω εγώ, σε ένα καλό ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί μιλάμε για έναν παίκτη που πέρσι στην Α2 Ιταλίας, που okay, είναι ένα ποτάσμα που ναι, μεν είναι ανταγωνιστικό, ναι, μεν έχει Αμερικανούς, αλλά είναι η Α2 Ιταλίας. Πρόπερσαν στη Φιλανδία, πέρσι πολύ καλά νούμερα, είναι η αλήθεια. Και στη Φιλανδία είχε καλά νούμερα. Την πρώτη σεζόν που ήρθε στην Ευρώπη ήταν στη Γαλλία και τη Λίλ. Είναι ένας παίχτης που μπορεί να λέγεται Jones, μπορεί να παίζει ψηλές θέσεις με το Λάγκη Jones, αλλά εγώ νομίζω ότι περισσότερο μοιάζει με το Petaway και αυτά που έκανε ο Petaway στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ πέρσι και μετά, παρά με τον Jones. Είναι ένας έτσι πολύ αθλητικός παίχτης στο 2-3, με μακριά χέρια, έτσι με εντυπωσιακά τελειώματα όποτε του δίνεται η ευκαιρία, και με καλά έτσι νούμερα στην επίθεση. Ο Λάκη Τζόνς ήταν εντελώς διαφορετικός παίχτης, με εντελώς έτσι διαφορετικά στοιχεία στο παιχνίδι του. Είναι η πρώτη μεταγραφική κίνηση του ΠΑΟΚ, αυτή του Τζαμάλ Τζόνς. Έχει το ενδιαφέρον της, αν και βέβαια ακόμα πολύ νωρίς έτσι για να σκιαγραφίσουμε ρόστερ διαθέσεις. Τα λέγαμε και χθες ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που δεν έχει τα χρήματα να βγαίνει στην αγορά και να δίνει όσα ζητάει ο κάθε παίκτης. Συνήθως οι μεταγραφικές περίοδοι υπάρχουν κάποιοι στόχοι, κάποιοι άξονες και από εκεί και πέρα βλέπει και κάνει. Αυτή η περίπτωση του Τζόνς που προέκυψε τα τελευταία 24 ώρα και χθες προέκυψε και η συμφωνία, ίσως μας δείχνει λίγο ένα δρόμο για αυτό που θέλει να κάνει ο Παρθοδόρου την επόμενη σεζόν. Δηλαδή να κάνει μια ομάδα ακόμα πιο πολύ αθλητική, θα πω εγώ. Με παίχτες που κάνουν πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο, που παίζουν σε διάφορες θέσεις. Προσπάθησε, το κάνει και πέρσι. Με τον Κατσίβελη, με τον Πέτεγουέι, με τον Λάκη Τζόουνς. Ο Λάκη Τζόουνς πέρσι στον ΠΑΟΚ υπήρχαν πολλά παιχνίδια που τα τελείωνε στο 4 με τον Μαργαρίτη στο 5. Δηλαδή με παίχτες τέτοιους που κάνουν πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο, που έχουν τα κορμιά για να ανταποκριθούν είτε όταν παίζει με ένα κοντύτερο αντίπαλο να παίξουν το μισμάτς, είτε τέλος πάντων όταν θέλεις να πας σε σχήματα πιο καμικάζι που τα λέω εγώ, με πιο κοντά σχήματα και να έχεις χέρια, άλμα, για να μπορέσεις να παίξεις. Νομίζω σε αυτό το πλαίσιο είναι αυτή η κίνηση του Τζαμάλ Τζόνς που ανακοινώθηκε πολύ αργά στο βράδυ. Όσον αφορά τα νούμερα βέβαια, να κάνω λίγο μια αναφορά στα νούμερα του που είπες, είναι απόφυτος του Τέξας, έτσι, αρκετά καλό κολέγιο. Είναι τα καλά κολέγια του Τέξας, AM, μετά πήγε στον D-League, έτσι, μέσω του draft, το NBA πήγε στην D-League, όπου στηρίζει η χρονιά του στους Delaware, 87ers, 87ers, έτσι λέγονται. Έτσι είχε 7,1 πόντους, 2,8 rebound. Την επόμενη χρονιά ήρθε Ευρώπη, στη Γαλλία αρχικά, στη Λίλ, 13,1 πόντους, 4,9 rebound, 1,9 assist. Μετά ξαναγύρισε πάλι το Φλεβάρι εκεί στην Αμερική. Την σεζόν 16-17 έπαιξε στη Φιλανδία, στην Κόρμπατ, όπου εκεί είχε 21,5 πόντους, 5,6 rebound, 1,8 assist ανά αγώνα. Πρώτο σκόρ του πρωταθλήματος ήταν εκεί.
Και την περσινή χρονιά έπαιξε στην Ιταλική Βερόνα, ιστορική Βερόνα, έτσι. Με την φανέλα της οποίας είχε 14 πόντους, 32%, 32,5 στα τρίποντα, 49,4 στα δίποντα, 4,2 rebound, 2,2 assist. Έτσι, η Βερόνα, η οποία πάλεψε για την άνοδο, από ό,τι αναφέρθηκε στην ανακοίνωση, αλλά δεν τα κατάφερε, καθώς αποκλείστηκε στο δεύτερο γύρο και είναι με play-off η άνοδος στην, από την Α2 στην Α1 Ιταλίας, αν μπορώ να το πούμε έτσι. Εντάξει, κοίταξε, τα στοιχεία του παιχνιδιού σου λέω, μου φέρουν αρκετά αυτά του Petaway. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε φυσικά να κρατήσει τον Petaway και δεν μπορούσε να τον κρατήσει, γιατί όταν μιλάμε για ένα παίχτη που έπαιρνε 15.000 το μήνα σχεδόν και με το που τελειώνει η σεζόν βρίσκει τα ίδια λεφτά ακριβώς στην Ιταλία από τον πρώην προπονητή του, προφανώς και δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να τον κρατήσει, έτσι, γιατί ο ΠΑΟΚ τον βρήκε ευκαιρία, να το πω έτσι πολύ απλά, όταν τον πήρε από την Αντέρ. Και νομίζω ότι βάζει ανάλογα στοιχεία. Τώρα, το αν θα το βγούνε είναι μια άλλη κουβέντα, έτσι. Προφανώς ο Τζαμάλ Τζόνς είναι ένας παίχτης που είναι αυτό που είπα και στην αρχή. Θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά σε ένα πρωτάθλημα καλού επίπεδου. Οκ, okay, δεν είμαστε Ισπανία, δεν είμαστε Τουρκία, δεν είμαστε ούτε Βετεμπελίγκ, θα πω εγώ. Αλλά το πρωτάθλημά μας είναι ενός καλού επίπεδου που, ξέρεις, τώρα αυτό το βήμα θα το κάνει ο Τζόνς και θα δούμε αν μπορεί να δώσει τον ΠΑΟΚ αυτά για τα οποία αποκτήθηκε. Έχω ξαναπεί σε θέμα τακτικής όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι. Η Ελλάδα ίσως είναι το πιο σκληρό πρωτάθλημα από τα μεγάλα, τα προηγούμενα. Έτσι, ναι. Κοίταξε, να σου πω λίγο κάτι. Έχω μπροστά μου το παράδειγμα του Petaway, ναι. Το οποίο, να σου πω την αλήθεια, μου έκανε εντύπωση για τον εξής λόγο. Ο Petaway ήταν ένας παίχτης, ρε παιδί μου, ελάφιμες στο γήπεδο, να το πω έτσι λαϊκά. Έτσι, ναι. Δηλαδή έβρισκε ανοιχτό γήπεδο και έτρεχε και πήγαινε και κάρφωνε. Ωραία. Και όμως στον ΠΑΟΚ από ένα σημείο και μετά κατάφερε να βρει ένα ρόλο τέτοιο που να είναι πολύ λειτουργικός. Ο Petaway, δηλαδή, τα play-off του ΠΑΟΚ βγήκε τρίτος, είναι εμπολίσχε λόγω του Petaway, έτσι. Δηλαδή ένας παίχτης που λες, που έχει αυτά τα στοιχεία, που παίζει πολύ στο ανοιχτό γήπεδο, έχει μακριά χέρια, τρέχει στον φυδιασμό, καρφώνει και όλα αυτά, θα τέριαζε πολύ στη Γαλλία, δεν τέριαξε στην ομάδα που πήγε και είναι σαν αποτέλεσμα στο δικό μας. Θεωρητικά πιο αργό, με περισσότερη τακτική και όλα αυτά, και όμως εδώ κατάφερε να ταιριάξει. Γι' αυτό σου λέω ότι ο συγκεκριμένος μου μοιάζει αρκετά. Απλά ο Petaway ήταν ένας παίχτης που έχει παίξει στην Ιταλία και παίξει στη Γαλλία. Ένας παίχτης άλλου οικονομικού επίπεδου. Ο συγκεκριμένος είναι ένας πιο φθηνός Petaway. Έχει τα στοιχεία του Petaway στο πιο φθηνό. Τώρα το αν θα σου βγει είναι μια άλλη κουβέντα. Εντάξει, την οποία θα την κάνουμε μέσα στη σεζόν. Okay. Ναι, okay. Είναι λογικό ότι ανάλογα με το τι λεφτά έχεις να δώσεις, το μου ξαναπεί ότι ψάχνεις στην αγορά να βρεις κάποιους παίχτες οι οποίοι ναι μεν, αλλά. Έτσι δηλαδή, ο συγκεκριμένος τώρα που λέμε ο Τζόνς έχει μια εμπειρία που θεωρώ εγώ ότι κυρίως από το Ιταλικό πρωτάθλημα είναι ένα δείγμα καλό. Έτσι, το Ιταλικό πρωτάθλημα και η δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας είναι πάρα πολύ καλή για όσους δεν ξέρουν. Δηλαδή, είναι καλό πρωτάθλημα. Δεν είναι. Εντάξει, Φιλανδία τώρα να είχαμε να λέγαμε. Δεν τα εμπιστεύουμε από αυτά τα πράγματα. Αλλά συμφωνώ. Ιταλία 2, δεύτερη κατηγορία Ιταλίας, είναι δυνατό πρωτάθλημα. Έχει καλούς Αμερικανούς. Δεν είναι κανένα πρωτάθλημα της σειράς. Τώρα βέβαια συμφωνώ σε αυτό που λες επίσης, ότι είναι ένα ρίσκο το πώς θα προσαρμοστεί στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα, είπαμε, είναι διαφορετικό πρωτάθλημα, είναι πιο αργό, πιο τεχνικό, πιο αμυντικογενές, θα πω εγώ, οι περισσότερες ομάδες έχουν μια φιλοσοφία αμυντικογενής. Είναι, ρε παιδί μου, πιο δύσκολο σε αυτό. Κοίτα, και γενικά νομίζω ότι οι ομάδες αυτού του επίπεδου, έτσι, πλην Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, ωραία, παίρνουν στοιχεία από κάθε παίχτη. Και ανάλογα τι μπορούν να πληρώσουν. Όταν έχεις ένα budget 6-7 εκατοστάρικα και κάθε καλοκαίρι ουσιαστικά κάνεις minimum 7-8 κινήσεις, αντιλαμβάνεσαι ότι να πετύχεις και τις 7 είναι θαύμα. Έτσι, αν πετύχεις τις μισές, έχεις πάει καλά. Αν πετύχεις λιγότερο τις μισές, ναι, έχεις κάνει λάθη. Συμφωνώ. Οπότε, ο Τζόνς τώρα που μιλάμε, ξέρεις, αφήνουμε, ρε παιδί μου, τα ερωτηματικά μας βλέποντας την καριέρα του. Okay. Βλέπουμε τα στοιχεία του, τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Και περιμένω να δεις πώς θα είναι του χρόνου στον ΠΑΟΚ. Εγώ νομίζω ότι σε ένα ρόλο περίπου σαν του Petaway, ο συγκεκριμένος μπορεί να δώσει πράγματα. Δηλαδή ενός παίκτη που κάποιος φορές έρχεται από τον πάγκο, να ανοίξει λίγο το ρυθμό, να του δώσει την μπάλα, να ανοίξει το γήπεδο. Είναι σκόρερ, δεν είναι παίκτης που ξέρεις κάνει άλλες δουλειές πιο χαμάλικες. Είναι σκόρερ, είναι παίκτης που θέλει την μπάλα στα χέρια του, από ό,τι έχω καταλάβει. Και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να τον δούμε. Το πώς θα εξελιχθεί, θα έχουμε όλη τη χρονιά, τα λέμε. Όσον αφορά το θέμα του Τζόνς τώρα, του Λάγκη Τζόνς, έτσι, ουσιαστικά κλείνει οριστικά μετά από αυτή την κίνηση.
Κοίτα, η ενημέρωση του ΠΑΟΚ είναι αυτή. Ότι πλέον δεν ασχολείται άλλο με την υπόθεση του Λάκη Τζόουνς. Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, ο ΠΑΟΚ ανέβασε την πρότασή του στο δικό του ταβάνι όσον αφορά τον Τζόουνς. Νομίζω ότι και ο ίδιος, εκτός από τα χρήματα, τα οποία προφανώς και παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, από ό,τι καταλαβαίνω θέλει να πάει και σε μια ομάδα που θα έχει πιο σημαντικό ρόλο από αυτόν που είχε πέρσι στον ΠΑΟΚ, γιατί εφόσον έμενε στον ΠΑΟΚ ο ρόλος θα ήταν ανάλογος, δηλαδή ένας παίχτης συγκεκριμένων αποστολών, καταστάσεων και παιχνιδιών. Απλά θεωρώ ότι όσον αφορά την Ελλάδα, τα χρήματα που του έδωσε ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω πού άλλο θα τα βρει. Δηλαδή πιθανόλογο μόνο προμηθεύει να δώσει ένα λόγο χρήματα, αν ασχοληθεί. Αλλά από όσο ξέρω, η πλευρά του ατζέντη, του Αμερικανού κυρίως, ψάχνει κάτι στο εξωτερικό. Τώρα, αν θα το βρει, αν θα βρει τα χρήματα που θέλει, αν θα βρει και το ρόλο που θέλει, είναι μια κουβέντα που δεν μπορώ να ξέρω που θα εξελιχθεί. Αλλά από πλευράς ΠΑΟΚ αυτό που βγαίνει είναι ότι δεν ασχολείται πλέον με την υπόθεση του Λάκη Τζόουνς. Βέβαια, επειδή έχουμε δει πολλά, κρατάμε ένα μικρό καλάθι, δεν ξέρω τι γίνεται. Έτσι, το καλοκαίρι πάντα είναι η πιο περίεργη περίοδος. Αυτό που βγαίνει τώρα είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει αποσυρθεί, να το πω έτσι, από την όλη διεκδίκηση του Λάκη Τζόουνς για την επόμενη σεζόν. Όσον αφορά κάτι άλλο μεταγραφικό, κάποιο άλλο όνομα υπάρχει, περιμένουμε κάτι? Εντάξει, κοίτα, αύριο ο Ηλίας Παπαθεοδόρου με τον Νίκο Σταυρόπουλο αναφορούν για το Summer League του NBA στο Las Vegas. Θα είναι εκεί τις επόμενες 11 ημέρες, θα θυμάμαι, κρατάει μέχρι 17 Ιουλίου. Ξεκινάει 6 Ιουλίου και τελειώνει στις 11. Θα είναι εκεί, λέγεται ότι εκεί θα γίνει και μια συνάντηση, επαφή με τον Phil Goss, ο οποίος από όσο μαθαίνουμε θα είναι και αυτός εκεί κάποιες μέρες. Και η παρουσία εκεί στην Αμερική δεν ξέρω αν θα φέρει άμεσα κάποια εξέλιξη όσον αφορά μεταγραφή, ανακοίνωση και όλα αυτά. Αλλά σίγουρα παίχτες που έχουν τσεκαριστεί σε λίστες από ατζέντες που έχουν δει τις προηγούμενες ημέρες και θα είναι στο Summer League, νομίζω θα προκύψουν κάποιες εξελίξεις από εκεί. Ότι υπάρχουν κάποιοι παίχτες σημειωμένοι σε αυτές τις λίστες, προφανώς και υπάρχουν. Προφανώς και ο ΠΑΟΚ θα πάει να δει για κάποια έτσι στοιχεία, να το πω πολύ απλά. Γενικά ο ΠΑΟΚ από τα προηγούμενα χρόνια και με τον Νίκο Σταυρόπουλο και με τον Σίλμαρ Κόπλο τότε στον πάγκο, έχει μια βάση Αμερικανών παικτών που μπορεί να μην του κάθεται κάποια στιγμή. Μπορεί κάποια άλλη στιγμή μετά από ένα-δύο χρόνια να βρει στην αγορά και ο συγκεκριμένος παίκτης που είχε δει στο Πόρτσμουθ, στο Summer League, σε όλα αυτά, να είναι ελεύθερος και τα στοιχεία του να τα έχει σε μια έτσι ατζέντα κατανεμημένα. Δηλαδή έτσι έχει προκύψει ο Κλάντον, να το πω πολύ απλά. Βλέπω τώρα που γίνεται χαμός με τον Williams Goss της Παρτιζάν, που από ό,τι βλέπω θα πάει στον Ολυμπιακό για 3 χρόνια. Μάλλον έτσι, ναι. Αυτό το παίχτη ο ΠΑΟΚ πέρσι τον πάλευε 1,5 μήνα. Είχε φτάσει λίγο το τόσο πριν του πάρει το ναι. Τελικά πήγε στην Παρτιζάν. Και ο ΠΑΟΚ τότε επέλεξε τον 3 τελευταία στιγμή. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι διαφορές που υπάρχουν σε Αμερικανούς, δηλαδή μπορεί να μιλάς με κάποιον που μετά από 2 χρόνια να έχει πάει το συμβόλαιό του στα, ξέρω εγώ, 300.000, 400. Μια τέτοια περίπτωση τώρα θυμάμαι που λέω, που έχει τσεκάρει ο ΠΑΟΚ στο Portsmouth, που το έφτιαξε αλλά και εδώ ήταν ακριβώς, ακόμα που ήταν στην Αμερική, είναι ο Ντέιβις που είναι της Αλγκύρης, που έκανε τρομερή σεζόν φέτος, ο ψηλός. Ο ΠΑΟΚ πήγαινε πολύ στο Portsmouth. Το Portsmouth είναι πιο, θεωρώ, πιο συμβατό με τις οικονομικές δυνατότητες ίσως. Το Las Vegas δεν νομίζω ότι είναι τόσο συμβατό. Ξεστή, νομίζω ότι πλέον, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, γιατί λόγω της G League και των συμβολέων που δίνει πλέον, που δεν είναι τα 30 χιλιάρικα που έδινε τα προηγούμενα χρόνια, δίνει καλά λεφτά πλέον, δίνει περίπου 80, θυμάμαι καλά, είναι πολλοί Αμερικανοί που δεν θα το δοκίμαζαν ή τέλος πάντων δεν θα το πήγαιναν τόσο μακριά, δηλαδή να πάω σαν μελίνα, να διοικήσουν ένα συμβόλαιο και όλα αυτά. Έχει ανοίξει πολύ έτσι ο κατάλογος των επιλογών, να το πω έτσι, για NBA και σαν μελίνα, οπότε παίχτες που μπορεί να μην σου γεμίζουν το μάτι και να λες ότι ξέρεις αυτός εσύ είναι πιο πολύ για Ευρώπη και όχι για NBA, βρίσκονται εκεί με στόχο πάντα να κρατήσουν ανοιχτό το όνειρο του NBA. Γιατί όπως ξέρεις πολύ καλά, για τον Αμερικανό παίχτη το όνειρο του NBA δεν σβήνει ποτέ. Το NBA έτσι, ποτέ. Έχει γίνει πλέον με το salary cap που έχει ανάγκη και βλέπεις κάτι νούμερα, όλοι τρέχουν για εκεί, εντάξει. Έτσι. Και γι' αυτό λέω ότι το Summer League πλέον έχει πολύ περισσότερους παίχτες, να το πω έτσι, που είχε από αυτούς που είχε παλιότερα. Στη λογική
Βέβαια υπάρχουν πολύ πιο ακριβότεροι, οι πιο ακριβοί παίκτες, έτσι. Οκ, okay, το ξέρουμε αυτό. Ο Πάοκ είχε ξαναβρεθεί, αν θυμάμαι καλά, στο Summer League το καλοκαίρι του 2015. Και τελικά, αν θυμάστε τότε, είχε ξεκινήσει με τον Μπάλαμπαν, έτρεχε να πάρει το Χάτσερ από ένα σημείο και μετά που ήρθε και τον έσωσε μέσα στη εισαγωγή και μετά πήρε το Σοφοκλή. Κατάλαβε, δεν είχε προκύψει καμία περίπτωση τότε. Εγώ νομίζω ότι είναι μεγαλύτερο πλέον το παζάρι που γίνεται εκεί, να το πω έτσι. Μεγαλύτερες, περισσότερες επιλογές παίκτων. Που μπορεί τώρα. Είναι λογικό να πας και να μιλήσεις και με μάνατζερ που είναι εκεί, να τσεκάρεις. Ακριβώς, έτσι. Να πάρεις από το Summer League του Las Vegas, έτσι δηλαδή. Έτσι είναι. Άρα, μπράβο. Το να πας και να ανοίξεις μια πόρτα καινούργια, ας πούμε, ή να μιλήσεις με κάποιον που είχε συνεργαστεί πριν κάποια χρόνια ή τέλος πάντων έχεις νέα επαφή μαζί του. Άρα, ένα παίκτη ο οποίος. Δηλαδή, ακούει ο κόσμος θα πάει στο Summer League, ξέρω εγώ, Αγγέλου, θα πάει από Θεοδόρου και όλα αυτά. Δεν θα πάει και θα πει ότι α, έπαιξε ο καλύτερος Summer League, αυτόν θέλω. Καλά, δεν μπορεί να το κάνει. Ωραία. Είναι γενικότερα ένα αλυσβερίσι εκεί. Ωραία, το οποίο έχει το ενδιαφέρον. Αυτό λέγα εγώ χθες, ότι ας πούμε είναι ο Αγγέλου Summer League. Ξέρω εγώ, θα λένε όλοι θα φέρει από εκεί. Δεν είναι, γιατί άμα δεις τις ομάδες, οι ομάδες τι έχουν που παίζουν σε Summer League, ειδικά στο Las Vegas πλέον, γιατί αυτό είναι πλέον που έχει απομείνει το μεγάλο. Έτσι, όλα τα υπόλοιπα κάποτε ήταν στη Utah, ξέρω εγώ, Salt Lake, έχουν σχεδόν σβήσει. Δεν νομίζω ότι φέτος ειδικά δεν πρέπει να γίνεται κανένα από τα υπόλοιπα. Όχι, όχι, γινόταν και στη Utah και απλά είναι τριήμερα εκείνα. Α, είναι τα, είναι έχουν τριήμερα, γίνει πολύ μικρά πια. Ναι, εντάξει, παλιά ναι, ήταν της Utah, ήταν 10 μέρες και το Las Vegas ήταν 3 μέρες και τώρα έγινε το Las Vegas πόσες μέρες και σβήσαν όλα τα άλλα. Εντάξει, Las Vegas είναι λογικό. Έλεγα ρε παιδί μου ότι οι ομάδες, άμα δεις το roster, έχουν μέσα τους 2-3 rookie που είτε έχουν επιλέξει από τον draft, έτσι, είτε ξέρω εγώ τους έχουν τσεκάρει κάπως κάποιους rookie που θέλουν να δουν. Ένας-δύο που είναι παίκτες εμπειρίας ή που έρχονται από τραυματισμούς ή θέλουν να τους ξαναδούν. Έτσι, έμπειροι παίκτες με παρουσία στο NBA χρόνια. Και μετά έχουμε ένα group παικτών 5-6 σε κάθε ομάδα, οι οποίοι είναι οι πολύ καλοί, δηλαδή κορυφαίοι D-League και ίσως με ένα συμβόλαιο στο NBA που αυτή είναι απλησίαστη, και μετά ένα γκρουπ πολύ μικρό παιχτών, θεωρώ 3-4 παιχτών σε κάθε ομάδα, οι οποίοι είναι για Ευρώπη. Έτσι. Τώρα από αυτούς θέλει πολύ ψάξιμο για να βρεις το λαβράκι το φθηνό. Έτσι. Αλλά σίγουρα... Επίσης, ξέρεις, μπορείς σε μια τέτοια περίπτωση όπως λες, ωραία. Αυτό το παίχτη που έχεις δει εσύ, ο οποίος μπορεί στο Summer League να έχει παίξει συνολικά, ξέρω εγώ, 30 λεπτά σε 3 παιχνίδια, 4, δεν ξέρω πόσα παίζουν οι ομάδες. Ωραία, και να είναι καλός rebounder, εντάξει. Και εσύ να φτάσεις σε ένα σημείο τέλη Αυγούστου, λέω ένα παράδειγμα, ωραία, και να θες ένα ψηλό, όχι βασικό. Έτσι, όχι το ψηλό σου, ο οποίος θα είναι ο βασικός σου και θα έχει τις ευθύνες ή τις αποφάσεις στην επίθεση, αλλά να θες έναν ακόμα, ο οποίος θα έχει τον bounder και θα σου δίνει αθλητικότητα, rebound. Θα μπορεί να αλλάζει όλα τα σχήματα και όλα αυτά. Και τότε λοιπόν ανοίξεις αυτό που λέμε να ξαναδείς, να πεις εσύ τότε είχαμε δει και αυτό. Για να ρωτήσουμε τον ατζέντη. Τι γίνεται. Τι κάνει, πού είναι. Είναι στα χρήματά μας. Και αν είναι να κινηθείς. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες έτσι κινούνται. Τουλάχιστον οι ομάδες με τα συγκεκριμένα. Ναι, και οι ομάδες λέμε τώρα με συγκεκριμένο πακέτο χρημάτων. Ναι, δηλαδή. Ναι. Τις παλιές εποχές θυμάμαι εγώ, άρχισε όταν ήταν στην Ευρώπη, στην Ευρωλίγκα, ας πούμε. Μπορούσες να πεις ότι πάει στο Summer League να βρει παίχτη του Las Vegas ή τότε ας πούμε το Salt Lake. Γιατί μπορούσε να χτυπήσει κάποιους παίχτες οι οποίοι δεν θα βρίσκαν συμβόλαιο, ναι μεν στην Αμερική, αλλά το κασέ τους για να έρθουν στην Ευρώπη ήταν μεγάλο. Έτσι, τώρα δεν γίνεται αυτό. Αλλά τώρα κάνουμε αυτή την κουβέντα για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι γίνεται πάνω κάτω στο Summer League. Έτσι, να μην νομίζω ότι κάτσε να δούμε ποιος παίζει καλά στο Summer League, ξέρω, με την Washington. Βλέπουμε έναν που βάζει 15 μπότς και 10 ριμπάμ που όπου θα τον πάρουμε. Αυτή η παιδιά τώρα κάνουν, ξέρω εγώ, 400 χιλιάρικα. Έτσι, δεν είναι δηλαδή για τα δικά μας δόντια πια. Έτσι, απλά είναι ένα μέρος που τώρα θα είναι εκεί πέρα από όσες μέρες όλες οι ομάδες του NBA, είναι όλοι manager, είναι ένας πανικός. Έτσι, δηλαδή πας και για επαφές, δεν πας για να βρεις συγκεκριμένα ένα παίκτη από εκεί που παίζει εκεί. Ναι. Πας και για επαφές. Και επίσης πλέον με το σύνερες που το τρέχουν όλες οι ομάδες, αυτό το πρόγραμμα, το να πας να δεις από κοντά το παίκτη, αν έχει διαβάσει ο σύνερες του, να το πω έτσι πολύ απλά, που έχει ακόμα και το, ξέρω εγώ, ποσοστό επί της 100, μετά από δύο τρίπλες αν βάζει 30%, μετά από μία τρίπλα αν βάζει 50%, δηλαδή τα στοιχεία που έχουν πλέον η ομάδα στα χέρια τους είναι πάρα πολλά. Ωραία. Η παρουσία στο Summer League γίνεται και για λόγους
κονέ, να το πω έτσι πολύ λαϊκά. Έτσι. Να έχεις κάποιες επαφές. Και να μάθεις κάποια πράγματα παραπάνω. Δηλαδή, θυμάμαι ότι για παράδειγμα ο Πρίφτης, όταν πήγαινε και ο Καμπερίδης, ας πούμε, αυτό που κοιτούσε κυρίως ήταν να πάρει πληροφορίες για το χαρακτήρα. Γιατί όπως είπες και εσύ, το αγωνιστικό και τα στατιστικά και όλα αυτά, οι ομάδες τα έχουν αυτά στοιχεία. Το να δεις ένα παίχτη πλέον έτσι όπως είναι η τεχνολογία, μπορείς να βρεις 15 αγώνες ενός παίχτη. Δεν είναι όπως παλιά που έπαιρνες ένα DVD και έβγαζες με 10 καρφώματα και λες πω πω τι είναι αυτό το θηρίο, ας πούμε. Έτσι. Μπορείς να βρεις πλέον ένα παίχτη που βλέπεις όλα τα παιχνίδια ότι κάνει. Άμα ψάξεις σωστά, μιλάμε έτσι. Άμα δεν ψάξεις σωστά, βρεις ένα παίχτη που το βλέπεις σε ένα βίντεο που καρφώνει 15 φορές και λες πω πω τι θηρίο είναι αυτό. Και όταν έρχεται εδώ δεν πάει να παίξει εφημερίδα. Ή κάνεις αυγιά με έναν ατζέντη που τέλος πάντων συνεργάζεσαι. Ναι, και λες ότι εντάξει, αν δεν βγήκε, δεν πειράζει. Έτσι. Πάλι καλά. Λοιπόν, να δούμε. Εντάξει, είναι μια ωραία εμπειρία ομολογουμένου Summer League και για τις ομάδες να έχουν τα κονέ τους, έτσι γνωριμίες, επαφές. Είναι καλό, είναι καλό. Αυτό πρέπει να γίνεται. Εγώ ξαναπεί ότι πρέπει οι ομάδες να πηγαίνουν εκεί. Οι άνθρωποι των ομάδων να πηγαίνουν εκεί. Αν δεν έχεις ένα δίκτυο συγκεκριμένο και να κάνεις δουλειές με Αμερική, που θα κάνεις τους άλλους με Αμερική, πρέπει να πηγαίνεις εκεί. Δεν μπορείς να τις κάνεις από εκεί. Και επειδή το μπάσκετ έχει γίνει και όπως έχει γίνει τώρα, ωραία, το μπάσκετ δεν έχει μεταγραφική περίοδο. Έτσι, το μπάσκετ έχει 12 μήνες το χρόνο, μπορείς να έχεις επιλογή παίχτη. Και δεν ωραία, μπορεί μέσα στη χρονιά να έχεις μιλήσει το καλοκαίρι με κάποιον, ωραία, και να μην σου κάψει τόση επιλογή, να πήγε κάπου αλλού, να έμεινε ελεύθερος, να βρέθηκε τον Νοέμβριο ξανά στον δρόμο σου και τότε να μπεις ξανά και εσένα να το αλλάξει. Το μπάσκετ δεν έχει ούτε μεταγραφική περίοδο, ούτε τέλος πάντων ότι τώρα κλείσαμε το ρόστερ και τελείωσε. Έτσι, το βλέπουμε κάθε χρόνο. Ομάδα που δεν κάνει αλλαγή με σεζόν δεν υπάρχει πλέον στην Ευρώπη. Όχι, αλλά είναι ελάχιστη και τη δείχνουν όλοι ότι αυτή δεν έχει κάνει. Δεν πρέπει να υπάρχει κιόλας, να δίκιο έχεις. Απλά είναι καλό για τις ομάδες, για την οντότητα, για τον οργανισμό να πηγαίνει εκεί, να έχει επαφές, να έχει γνωριμίες οι άνθρωποι της, να είναι μέσα στο περιβάλλον αυτό. Έτσι, να είναι μέσα στο περιβάλλον αυτό. Βέβαια, κατά περιόδους κάθε ομάδα έχει τις δυσκολίες. Δηλαδή, τώρα ο Άρης θα πάει ο Αγγέλου εκεί. Η κίνηση που είναι ο Αγγέλου στο τεχνικό team του Μιλγουόκι είναι καλό και για τον ίδιο για τον Άρη. Γιατί οι Αμερικάνοι τα τελευταία χρόνια αυτό που ξέρουν για τον Άρη είναι ότι δεν πληρώνει. Κατάλαβες. Είναι πραγματικότητα αυτή. Έτσι. Δηλαδή, αυτό που άμα ρωτήσει τώρα 10 Αμερικάνους μάνατζερ που έχουν ακούσει Άρη τα τελευταία δύο χρόνια θα πει δεν πληρώνει. Την εποχή της Ευρωλίγα, ξέρω εγώ που ήταν ο Άρης, όλοι οι μάνατζερ πηγαίναν και δίναν τις κάρτες τους. Έτσι, γιατί πλήρωνε ο Άρης τότε. Τώρα είναι αυτό. Στον ΠΑΟΚ π.χ. ξέρουν ότι θα πάρουν τα λεφτά τους. Λίγα θα τα πάρουν. Αργά, λίγο πιο αργά. Θα τα πάρουν όμως. Να σου κάτι πλέον, όπως κάνει στην Ελλάδα δουλειές εκτός από συγκεκριμένες 3-4 ομάδες, ο Προμηθέας τώρα βγήκε έτσι. Πριν 3 χρόνια δεν ήταν ο Προμηθέας. Πριν 3 χρόνια ήταν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός μόνο. Έτσι, όποιος έκανε με αυτές τις ομάδες, πέρα από τις άλλες ομάδες, αυτό που ψάχνει να βρει είναι να πάρει τα λεφτά του. Αργά να τα πάρει όμως. Αυτό είναι το βασικό. Και να έχει ένα περιβάλλον το οποίο έτσι, θα τοποθετήσει να εξελιχθεί. Έτσι. Λοιπόν, ωραία. Αυτά. Νικόλα, ελπίζουμε τώρα μέχρι το βράδυ να γίνει καμιά μεταγραφή. Ακόμα να έχουμε και άλλα αύριο. Θα μας πάει έτσι. Θα μας πάει έτσι την εβδομάδα. Θα μας πάει έτσι την εβδομάδα. Έχεις τίποτα από NBA να πούμε, όχι. Χαλαρά σου. Από NBA κάτι πήρε πάλι το μάτι μου σήμερα που θέλω να το σχολιάσουμε, αλλά ποιον είδα. Αυτό που άσε πω χθες και δεν το. Όχι μια ανταλλαγή, κάτι με πήκαν, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ονόματα. Οι Sixers πήραν τον τέτοιον, τον κοντό από το Denver. Καλός. Πώς το λένε, ναι, το Τζάντλερ. Ναι. Από τον Ντένβερ. Φημολογείται ότι θα πάει για αντάλλαγμα αυτός. Φημολογείται ότι πάει για αντάλλαγμα. Ο Χάουαρντ θέλει να πάει στο Λέγκερ. Ο Χάουαρντ κλείνει, έκλεισε Washington Wizards. Α, έκλεισε. Έκλεισε Washington ο Χάουαρντ. Ναι. Έκλεισε Wizards ο Χάουαρντ. Απλά ήθελα να σε πω. Χθες ήταν. Χθες να το σχολιάσουμε αυτό. Όσον αφορά το NBA. Ο Κίγι Κλάρκ, έτσι ο γνωστός Κίγι Κλάρκ στους φίλους του Άρη κυρίως και γενικά ο μπασκετόφιλος εδώ στην Ελλάδα, έχει κάνει τη βραδιά που έχει γίνει μεταγραφή του Λεμπρόν δύο post στο Facebook. Το ένα είναι για την κίνηση που κάνανε το Cleveland μέσα στη χρονιά να πάρει τα συμβόλαια του Κλάρκσον και του Νάς Τζούνιορ. Έτσι. Και ουσιαστικά το συσχέτιζε με τη λογική ότι το Λεμπρόν από τότε είχε αποφασίσει ότι θα φύγει, θα πάει στους Lakers. Ξεφορτώθηκε, φόρτωσε στο Cleveland τα δύο αυτά συμβόλαια που ήθελε να τα ξεφορτωθούν οι Lakers για να ανοίξουν χώρο σαν κάποιο το Λεμπρόν. Έτσι.
Τα πήρε το Cleveland και την κοπάνε στο καλοκαίρι. Είναι απίστευτο το σενάριο συνωμοσίας. Έτσι, ότι δηλαδή ο Λεμπρόν το είχε βασίσει όταν πάει στους Lakers. Και τι έκανε ο Μάγκας, έψησε το Cleveland να κάνει τις ανταλλαγές και να πάρει τα δύο συμβόλαια. Γιατί και ο Κλάρκσον και ο Νας είχαν βαριά συμβόλαια για την αξία τους. Έτσι, γιατί πήγανε σαν project μεγάλα και οι δύο, ξέρω εγώ, ειδικά ο Νας, και δεν κάνανε τίποτα. Και τα πήρε τα συμβόλαια του το Cleveland, τα φορτώθηκε το Cleveland, άδειασαν οι Lakers και το καλοκαίρι την κοπάνε ο Λεμπρόν. Απίθανο, έτσι. Δηλαδή, σενάριο δεν τρομερό. Δεν αποκλείεται να έχει βάσει το σκηνικό. Ναι. Και έλεγε, βέβαια, να δω τώρα. Λέει... Νομίζω ότι θα παίξει ο χρόνο, αλλά θα είναι στο Περιστέρι. Ναι, πάλι επιστρέψει στο Περιστέρι. Κάτι τέτοιο παρδομάτι. Επέστρεψε, επέστρεψε στο Περιστέρι. Και βέβαια το συντακτικό μετά ήταν ότι έγραφε, ρε παιδί μου, ότι να δω τώρα πώς θα γίνει η χειραψία. Λέει, θέλω να περιμένω τη χειραψία Νανς με Λεμπρόν, του Νανς Τζούνιο με τον Λεμπρόν. Που υποτίθεται ότι πήγε, αυτοί φύγαν από του Lakers. Έτσι συνενέσαν να φύγουν πλέον. Για να πάνε στο Λεμπρόν. Για να πάνε στο Λεμπρόν να είναι στο Cleveland για να πάρουν πρωτάθλημα. Έτσι ξαφνικά, ειδικά νομίζω ο Νάνση ήταν, είχε το μεγαλύτερο θέμα να φύγει από του Lakers τότε. Και ξαφνικά βρέθηκαν αυτοί στο Cleveland που πλέον εντάξει είναι μια ομάδα τη σειρά, δεν το συζητάω. Έτσι δηλαδή είναι για playoff, δεν μπαίνω, δεν μπαίνω. Έτσι και πήγε ο Λεμπρόν στο Los Angeles. Νομίζω είναι μια τρελή συνωμοσία, θεωρία συνωμοσία. Η οποία προφανώς και έχει αναπτυχθεί στην Αμερική κάπως, έτσι δεν μπορεί να την έβγαλε ο Κίκη από μόνος του, στο κεφάλι του, ναι. Να του βγήκε. Ναι. Αλλά φαντάζομαι, δηλαδή, κατευθείαν πώς σκεφτήκαν αυτό εδώ το ενδεχόμενο, έτσι ότι πήρε τα συμβόλαια για να ξεβολεύει, να ανοίξει χώρο σου, άλλα για τον εαυτό του ουσιαστικά, για να πάρει 153 εκατομμύρια, έτσι και να πάει και να διάσει και για άλλους παίκτες, για να κάνουν και τις άλλες μεταγραφές. Δηλαδή, ουσιαστικά δηλαδή, αυτή η σκέψη λέει το Λεμπρόν. Κανόνιζε τους Lakers της επόμενης χρονιάς από τον Δεκέμβρη. Έτσι. Είναι λίγο εντάξει. Δεν λέω ότι είναι εκτός πραγματικότητας. Και εγώ δεν λέω ότι είναι εκτός πραγματικότητας. Γιατί λεμπρόνισε. Βλέπει μπροστά σε κάποια πράγματα. Πολύ μπροστά. Δεν είναι εκτός τελείως. Έτσι. Εντάξει, τώρα μην κουρδευόμαστε. Τώρα, άμα θέλει ο Μάτζικ να τον πάρει ένα τηλέφωνο, το Λεμπρόν και να τον πει έτσι και έτσι, το ξέρουν αυτοί οι δύο και τον παίρνουν από ό,τι ώρα θέλει και δεν το μαθαίνει κανείς. Δεν χρειάζεται να περάσει μεταγραφική περίοδο για να τον πάρει ο Μάτζικ. Σηκώνει τηλέφωνο και του λέει: Ελά, Λεμπρόν, ο Μάτζικ είμαι. Αυτό το σενάριο έχει ενδιαφέρον. Θεωρεί συνωμοσία δηλαδή. Και πιστεύω θα ακούσουμε και άλλες, να ξέρεις. Μέχρι το τέλος της. Μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Να δούμε τι θα γίνει στο NBA. Λοιπόν, αυτά Νικόλα. Καλή συνέχεια, να σας ευχαριστήσω. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά για τον Νίκο Μοσχοβίτη, ο οποίος και πάλι μας συνόδευσε εδώ στην εκπομπή τηλεφωνικά, έτσι. Ο συμπαρουσιαστής εδώ στην εκπομπή. Και αύριο θα μας συνοδεύσει τηλεφωνικά. Έτσι από εβδομάδα θα επιστρέψει και πάλι εδώ ο Νίκος, 8 με 10 στο Λίμπρο 174. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διάλειμμα και πάλι. Και επιστρέφουμε να δούμε έτσι γενικά κάποιες ειδησούλες από τον μπάσκετ τι γίνεται. NBA φυσικά. Έτσι να δούμε και εθνική τι γίνεται, τι έχουμε. Όλα αυτά εδώ στο Λίμπρο μέχρι και τις 10 θα είμαστε μαζί. Μπάσκετ City 174. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Και αυτό ακόμα πουλάει. Έτσι. Αυτά όσον αφορά τις κάποιες κινήσεις οι οποίες γίναν. Υπάρχουν πολλοί ακόμα παίκτες που είναι ελεύθεροι και αλλαγές που μπορούν να γίνουν και κινήσεις μεταγραφικές και ανταλλαγές και τα σχετικά. Έχει πάρα πολύ ακόμα διαθέσιμο και πολλές ομάδες έχουν χρήματα να διαθέσουν για να δώσουν για να πάρουν παίκτες. Έτσι. Η Celtics για παράδειγμα και αυτή είναι σε μια λογική. Δεν μπορούν για παράδειγμα να πάρουν ένα παίκτη όπως Αντώνιο Ντέιβις. Είναι θέμα και salary cap. Έτσι δεν μπορούν να δώσουν πάρα πολλά χρήματα. Και δεν νομίζω αυτή τη στιγμή να μπορεί κάποιος να κάνει αυτό που έκανε ο Κάζινς. Δηλαδή να πάει σε μια ομάδα με πολύ χαμηλό συμβόλαιο. Ο Κάζινς πήγε με 5,5 εκατομμύρια συμβόλαιο. Τώρα τα νούμερα ακούγονται λίγο υπερβολικά για τον κόσμο, το ξέρω. Αλλά για την Αμερική, για τον Κάζινς, με τα 5,5 εκατομμύρια για ένα χρόνο είναι πάρα πολύ λίγα. Μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος μπορούσε να πάρει εύκολα 25 εκατομμύρια. Έτσι με 30 εκατομμύρια. Οπότε καταλαβαίνει ο καθένας ότι το να πας εκεί με το 1 έκτο των χρημάτων που μπορείς να πάρει σημαίνει ότι κάτι διαφορετικό. Το μεγάλο ερώτημα βέβαια στο NBA αυτή τη στιγμή είναι το πώς θα είναι η μορφή του, το πρωτάθλημά του, η ανταγωνιστικότητά του. Από τη στιγμή που έχουν δημιουργηθεί οι σούπερ ομάδες στη Δύση, μιλάω κυρίως για του Warriors
και μετά μιλάμε για τους Lakers τώρα με τον LeBron και το Houston. Και από την άλλη, από την Ανατολή, δεν υπάρχει κάτι. Εντάξει, υπάρχει η Βοστόνη που έχει δύο All-Star παίκτες, τον Irving και τον Howard και τον Haywood, και έχει μια πολύ καλή ομάδα. Αυτό που φημολογείται είναι από πέρυσι, έτσι, έχει πέσει το τραπέζι από πέρυσι αυτό, είναι να αλλάξει το σύστημα διεξαγωγής των playoffs στο NBA. Γιατί εννοούμε αυτό. Όπως γνωρίζετε όλοι, στο NBA παίζει η Ανατολή με τη Δύση. Οι 8 πρώτοι της Ανατολής παίζουν με τους 8, παίζουν μεταξύ τους, και το αντίστοιχο γίνεται από τη Δύση. Ο νικητής Δύση και Ανατολής παίζει για το πρωτάθλημα. Έτσι. Έτσι είναι χωρισμένη η ιστορία στο NBA. Είναι 6 περιφέρειες, 3 από τη μία, 3 από την άλλη. Οι 8 πρώτοι, 8 καλύτεροι στη βαθμολογία από τη Δύση και την Ανατολή παίζουν με το 1, το 8, 2, 7 και ούτω καθεξής. Και οι νικητές γίνουν. Αυτό που φημολογείται από πέρσι και ακούγεται πολύ έντονα τελευταία ότι μπορεί να γίνει, είναι να γίνει πιο ευρωπαϊκό, αν θέλετε, στυλ. Δηλαδή, να γίνουν, να υπάρχουν πάλι περιφέρειες κανονικά, όπως είναι οι 6 περιφέρειες. Στο τέλος όμως, να μετρήσει η βαθμολογία συνολική, δηλαδή να πάνε οι 16 πρώτοι με βάση το ρεκόρ. Αυτό θα σημαίνει βέβαια ότι θα έχει περισσότερες ομάδες λογικά από τη Δύση. Έτσι. Μπορούν να το κάνουν έτσι. Εκτός αν κάνουν 8 και 8 Δύση Ανατολή, τις δέσουν σε 16 και από εκεί μετά μετρήσουν τα ρεκόρ. Δηλαδή να μην παίξει, δηλαδή να μην παίξει ο 1-8 της Ανατολής. Αν η Ανατολή βγάλει, η Δύση βγάλει το πρώτο ρεκόρ στο NBA, όπως είχαν πέσει οι Rockets, να πάνε στο 1 της κατάταξης και να παίξουμε το 16. Που αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι, επειδή δεν υπάρχει διαχωρισμός Δύση-Ανατολής, μπορούμε να δούμε στα play-off πολύ πιο πριν νωρίς από το τελικό ένα ζευγάρι Lakers-Celtics, για παράδειγμα. Ή ένα ζευγάρι Warriors-Celtics. Ή ένα ζευγάρι Warriors-Lakers και μετά ένα τελικό Rockets-Warriors. Αυτό, όπως καταλαβαίνει κανείς, το σκέφτεται το NBA να το αλλάξει. Γιατί έτσι πως γίνει η κατάσταση, έχουν μαζευτεί 4-5 σούπερ ομάδες στη Δύση και τα brand name της Ανατολής, όπως είναι η Βοστόνη, θα παίξει μόνο με μία στα play-off. Αυτή που θα κερδίσει στη Δύση. Το NBA το συμφέρει η Βοστόνη, που είναι καλή ομάδα, αυτή τη στιγμή πολύ καλή, να παίξει play-off τουλάχιστον με δύο μεγάλα club brand name από τη Δύση. Έτσι. Δηλαδή, άμα πέσει στα play-off Lakers Celtics χωρίς να είναι τελική, έτσι, θα εκτοξευτούν τα πάντα. Τηλεθέαση, site, χτυπήματα, ενδιαφέρον του κόσμου, θα φτάσει στο Zenith. Έτσι. Και το σκέφτεται κυρίως για εμπορικούς λόγους. Και επειδή φωνάζουν πολλοί από την Δύση ότι οι ομάδες τους ξεπερνάνε το 50% στις νίκες σίτες, έτσι και από την άλλη μπαίνουν στα play-off από την Ανατολή ομάδες που έχουν χαμηλότερο ρεκόρ από το 50%, δηλαδή περισσότερες ήττες από παρά νίκες. Οπότε κάποιες ομάδες από τη Δύση θέλουν να γίνει έτσι, για να παίξουν περισσότερες στα play-off. Έτσι. Είναι μια σκέψη που υπάρχει στο NBA αυτή, να γίνει με πιο ευρωπαϊκό σκεπτικό, με το 1-16 ουσιαστικά. Δηλαδή τα 16 καλύτερα ρεκόρ, ανεξάρτητα που παίζεις, η διεξαγωγή δεν θα μείνει ίδια. Δηλαδή, πως παίζουν Ανατολή, παίζουν Δύση, που έχουν περισσότερα παιχνίδια στις περιφέρειες, αυτά να μείνουν κανονικά. Απλά να αλλάξει τελικό μπράγκετ, αν θέλετε, τελική διεξαγωγή των play-off. Έτσι, και να πάει 1-16, να μην είναι 1-8, 1-8, να γίνει 1-16 και ούτω καθεξής. Είναι ένα θέμα εμπορικά. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή συμβαίνει το NBA να γίνει έτσι, να κοπεί αυτή η ιστορία με τη Δύση και την Ανατολή. Γιατί υπάρχουν brand name, όπως είπαμε, στην Ανατολή, τα οποία θα πουλήσουν μόνο στους τελικούς. Δηλαδή η Ανατολή αυτή τη στιγμή, μετά από τη φυγή του LeBron, έχασε. Έτσι, δηλαδή μέχρι τους τελικούς δεν θα ασχοληθεί κανείς. Εντάξει, εδώ στην Ελλάδα ασχοληθούμε γιατί υπάρχει το Τοκούμπο στο Μιλγόκι. Έτσι. Αλλά δεν θα ασχοληθείς με κάποια άλλα παιχνίδια όταν στη Δύση θα έχει ματσάρες. Έτσι, αυτό θέλει το NBA να αποφύγει. Γι' αυτό μου τους βάλει όλους ένα, σε ένα μπράκετ, ας πούμε, σε ένα σύστημα, και τους 16, σίγουρα θα βγάλει ζευγάρια καλά από εκεί. Πολύ πριν τον τελικό, έτσι, πέρα από τον τελικό. Πολύ πριν τον τελικό θα βγάλει ζευγάρια καλά ανάμεσα σε Δύση και Ανατολή. Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει νομίζω το καλοκαίρι πάρα πολύ, αυτό με το αν θα αλλάξει τελικά το σύστημα διεξαγωγής των play-off. Πολλές ομάδες το ζητάνε, κυρίως από την Δύση.
το NBA το εξετάζει με τη λογική των χρημάτων και του κέρδους και της business καθαρά, έτσι δεν νομίζω ότι θα αλλάξει, θα σκεφτεί το Ανατολίδης και τα σχετικά. Αν θα το αλλάξει το NBA, θα το αλλάξει, γιατί θα το πούνε εκεί τα κομμάτια του marketing, ότι ναι, μας συμφέρει γιατί θα θέτουν περισσότερα χρήματα, περισσότερος ντόρος για το NBA, θα μεγαλώσει το άθλημα, θα μεγαλώσει η λίγκα και ούτω καθεξής. Έτσι. Αν πούνε τα κεφάλια εκεί αυτό, θα το κάνουν. Να είστε σίγουροι. Έτσι. Λοιπόν, αυτά κλείσαμε και με το NBA. Εμείς θα πούμε και πάλι αύριο εδώ, 8 με 10 την ίδια ώρα. Μπάσκετ, δεν ξέρω, έχουμε κανένα φιλικό αύριο, όχι. Δεν νομίζω. Να έχει κανένα φιλικό αύριο, τίποτα. ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Δεν τα γνωρίζω γι' αυτό, αλλά κανονικά θα είμαστε εδώ. 8 με 10 μπάσκετ, τι να πούμε για μπάσκετ, να δούμε. Να δούμε τι θα γίνει. Έτσι λοιπόν, ακολουθεί ο Θανάσης Κυλώνης, που φίλε, δεν ξέρω αν βλέπω, να ξέρεις, πέναλτι, δεν ξέρω. Δεν το άκουσα, φίλε. Δεν το άκουσα, ήμουν στο λεωφορείο, δεν το άκουσα. Δεν πειράζει, άστο. Το είδα μετά ότι περάσαμε. Άλλη φορά δεν ξαναβλέπω πέναλτι. Να ξέρεις, άμα ξαναπάει Αγγλία, δεν ξαναβλέπω. Και να το στείλουμε πάνω να πηγαίνω στην Αγγλία να πίνω κούτρα. Τέσσερις με Κροατία, ναι, ναι. Και δεν έχουμε παίξει δραχμή. Κάθε χρόνο παίζω, κάθε φορά παίζω κατάκτηση Αγγλία, έτσι ρίχνω. Και φέτος δεν παίξαμε τίποτα και θα το πάρουμε να δεις. Δεν πειράζει. Χαλάλιτος. Λοιπόν, αυτά από εμάς μπασκετικούς. Ακολουθεί Κυλώνης με περισσότερο ποδόσφαιρο και στοίχημα και μουντιάλ. Έτσι εδώ, από τις 8 μέχρι τις 10 Μπαλαντέρ στο Λίμπερο 107 και 4.